εκτοξεύονται έτσι από εδώ και τρεις μέρες με πάθος μεγάλο. Τα έλεγα με απίστευτη μανία μερικές φορές και μίσους. Και τι δεν έχω ακούσει τις τελευταίες μέρες. Τα φοροκαταιγίδες και αυτά είναι ήπια. Έχω ακούσει ότι είμαι πολιτικός απατεώνας, πολιτικός τυχοδιώκτης, όχι εγώ προσωπικά, τα κόμματα που στηρίζουν. Επειδή η ανθρωπογεωγραφία αυτής της Βουλής είναι γνωστή, θέλω να κάνω μερικές υπενθυμίσεις, γιατί κάποιοι έχουν επιλεκτική μνήμη και έχουν και ξεχάσει και τη λέξη αυτοκριτική και το παρελθόν. Εδώ και κάμποσα χρόνια, 100 οικογένειες, στην κυριολεξία 100, με κάποιους εκφραστές, και εννοώ πολιτικό προσωπικό, έκαναν ό,τι ήθελαν στην ελληνική κοινωνία. Θέλω να θυμίσω μερικά πρόσφατα, να μην πάω στα παλιά. Από τον Κατρούγκαλο ζητήσανε συγγνώμη για τη λάσπη που το ρίχνανε. Από τον Σπίρτζη και τον Παπά επίσης ζητήσανε συγγνώμη. Από τον Πρωθυπουργό της χώρας ζητήσανε συγγνώμη όταν ακούσαμε ότι το σπίτι του πήγε, το πήρε σε πληστηριασμό, το σπίτι που γεννήθηκε. Από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, έναν άνθρωπο που έχει κάνει μια τεράστια πορεία, όταν τους έκανε μερικά μαθήματα παιδείας του Πρωταγόρα, βγάλανε ανακοίνωση ότι θέλει να μας πάει στη Δραχμή. Η λέξη μηντιακή δικτατορία ήταν άγνωστη σε αυτή τη Βουλή όταν ο νόμος για να αλλάξει το μηντιακό τοπίο, είδαμε τρία κόμματα, το Ποτάμι, το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία, με απίστευτη επιμονή να μην θέλουν να τον αλλάξουν. Πάμε σε άλλη ανθρωπογεωγραφία. Φοροδιαφυγή. Μεγάλη μάστιγα. Να δούμε τι αξιοπιστία έχουν οι σημερινοί λόγοι και ποιοι άνθρωποι τους εξτομίσουν. Αν ψάξετε με λεπτομέρεια τη λίστα Λαγκάρτ, δεν θέλω να ξαναφερθώ σε ονόματα, τα έχω πει 50 φορές, είναι δημοσιευμένα. Η μισή της λίστας είναι άνθρωποι που ανήκουν κυρίως στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στη λίστα Μπόριανς, στα Panama Papers, αν ψάξει κανείς με προσοχή, θα δει ποιοι φοροδιαφεύγουν και πιθανότητα να καλύπτουν άλλους. Όλη η παρέα του πρώην Πρωθυπουργού, ή μεγάλο κομμάτι της, είναι σε αυτή τη λίστα. Θέλω επίσης, σας ενοχλεί, η λέξη διαπλοκή, η λέξη διαφθορά, είναι ενοχλητική για πολλούς εδώ μέσα. Για μένα όχι. Για μένα όχι. Για μένα όχι. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Ο Σίκατσεκ, πριν κάμποσο καιρό, έδωσε 100 τόσα ονόματα Ελλήνων πολιτικών που είχαν δωροδοκηθεί από τη Siemens. Δεν είδα κανένα ζήλο αυτά τα ονόματα να έρθουν στην επιφάνεια να τα μάθουμε κι εμείς. Απέναντίας άκουσα την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη που θέλει να μας κλείσει φυλακή 2 και 3 φορές. Θέλω επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, να θυμίσω ότι πρόσφατα ένας άνθρωπος πιο πως τόλμα για να τον ακουμπήσει και αναφέρομαι στον Ανδρέα τον Μαρτίνη, τον εξόντωνε. Όχι ένα παράδειγμα, έχω 51. Και όταν ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός τον απέπεμψε, τίχ, δεν κουνήθηκε φίλο στην ελληνική επικράτεια. Γιατί ρε παιδιά τον απέπεμψε ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός? Μήπως θα πρέπει να ψάξετε καλύτερα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ερυθρού Σταυρού να δείτε ποιες οικογένειες συμμετείχαν. Δεν ήταν μόνο ψυχάρης, κάντε λάθος. Ψάξτε να βρείτε και τα υπόλοιπα ονόματα. Ποιοι στήριζαν και στηρίζουν ακόμα τον κύριο Βιεννόπουλο? Δεν τον ψάχνει ένα ακόμα τον κύριο Βιεννόπουλο, τον ψάχνει όλη η Κυπριακή Δημοκρατία. Και με δικαστικά τερτύπια που πίσω τη ξέρουμε ποιοι κρύβονται, φροντίζει να αποφεύγει να απολογηθεί στην Κυπριακή δικαιοσύνη. Θέλετε να σας θυμίσω ποιοι άνθρωποι είναι πίσω από τον Βιεννόπουλο? Ποιοι ήταν στα περίφημα Water Price Papers, άλλα papers? Τα έχω πει πολλές φορές. Αυτή είναι η αξιοπιστία αυτών που βγάζουν πύρινους λόγους εδώ μέσα σε αυτή την αίθουσα. Και ερχόμαστε στα σημερινά. Ναι, φίλες και φίλοι. Ναι, συνάδελφοι. Κανείς δεν θέλει να χρωστάει. Ένα δυσβάστατο χρέος.
να μιλήσουμε αντρίκια και μην καλέστε για σεξιστική. Είναι μια έκφραση που τη λέμε. Ποιος το έφτασε το χρέος από το 120 στο 180? Ο ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητοι Έλληνες ή ο Βαρουφάκης? Ποιος το έφτασε? Ποιος αφαίρεσε το 1/4 από το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών? Ποιος πραγματικά έριξε στην ανεργία 1,5 εκατομμύριο Έλληνες πολίτες? Να απαντήσουμε ειλικρινά σε αυτά τα ερωτήματα. Εγώ είμαι από τους τελευταίους που δεν θα κάνω αυτοκριτική. Ναι, και άπειροι είμαστε. Και επιλογές λάθος κάναμε. Και άγνοια κινδύνου είχαμε. Ποτέ, μα ποτέ δεν βάλαμε το χέρι στο μέλι. Ποτέ. Και όσες φορές φροντίσατε με βρώμικο τρόπο να βάλετε μέσα στο κάδρο κάποιους ανθρώπους, σας έφερε ο Σταθάκης εδώ τα 33 ακίνητα που το χρέωσανε 26 ευρώ. Κατάδια. Έχω ένα λεπτό. Αν δεν έχω, σταματάω. Έχετε, συνεχίστε. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Θέλω να πω το εξής. Για δεν μου αρέσει η μιζέρια. Αναγκάζομαι να το κάνω. Και συγχωρήστε μου και μια μικρή απρέπεια. Και εγώ και άλλοι 100 εδώ μέσα σε αυτή τη Βουλή. Όποιος τολμήσει και βάλει το χέρι του πάλι στο μέλι, θα του κοπεί από το σβέρκο. Γιατί το λέω αυτό? Είμαστε αποφασισμένοι. Η διαφθορά, η διαπλοκή, η φοροδιαφυγή, η μηντιακή δικτατορία και η κάθαρση του πολιτικού προσωπικού, γιατί πιστεύω σε όλα τα κόμματα υπάρχουν έτοιμοι βουλευτές, το λέω και το εννοώ, είναι για μας προϋπόθεση για να προχωρήσει η χώρα. Και αυτή τη στιγμή, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, η συγκυρία θέλετε της Βρετανίας στο δημοψήφισμα, οι μαγκές του Ερντογάν, το μεταναστευτικό, οι εκλογές στην Ισπανία? Είναι μια φοβερή συγκυρία και είδαμε ακόμα και το δούνου του να βάζει νερό στο κρασί του και ο Σόιμπλε να βάζει νερό στο κρασί του. Την Τρίτη ξημερώνει μια άλλη ιστορική μέρα. Και εσείς ζητάγατε εκλογές. Ρωτήστε τους επιχειρηματίες τους δικούς σας αν τις θέλανε. Ρωτήστε τους να δούμε τι θα πούνε. Έναν μόνο ευνοούσαν οι εκλογές. Παραγραφή αδικημάτων επιόρκων. Κανέναν άλλονε. Και σας λέω το εξής. Η χώρα θα μπει σε ήρεμα νερά και εμείς πραγματικά θα κληθούμε για μια καινούργια πραγματικότητα και εκεί μένει να αποδείξουμε αν είμαστε ικανοί να απορροφήσουμε τη μεγαλύτερη, την πιο γιγάντια ένεση ρευστότητας που γίνεται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Για όσους θέλουν, ας κάτσουν να δουν τα νούμερα. Συγχωρήστε μου την ένταση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Θανάση Παριστόπουλο.